Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν πάρα πολλές δεξιότητες μέσα από την πρακτική άσκηση, την τοποθέτηση, όπως την ονομάζουμε. Πολλές από αυτές είναι τεχνικές, τεχνικής φύσης που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο τους. Κάποιες άλλες όμως, περισσότερες θα έλεγα, είναι ποιοτικής φύσης. Όπως για παράδειγμα, αναπτύσσουν πάρα πολύ την ικανότητα τους να επικοινωνούν με διάφορα διαφορετικά άτομα, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά άτομα από διαφορετικούς κλάδους από τους δικούς τους. Και επίσης να μπορούν να συνεργάζονται με τέτοια άτομα. Άλλο να είσαι στο μάθημα, στην τάξη και να συνεργάζεσαι, να επικοινωνάς με συμφοιτητές ή συμφοιτητές σου, και άλλο να έχεις μπροστά σου εργαζόμενους επαγγελματίες διάφορων ηλικιών που να πρέπει να συνεργαστείς και να επικοινωνήσεις μαζί τους. Οπότε αυτή είναι μια πολύ βασική δεξιότητα που αποκτούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας. Μια άλλη πολύ βασική, τέλος πάντων, δεξιότητα ή ικανότητα ή ένα θετικό που αποκομίζουν από την πρακτική άσκηση είναι η αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε τους φοιτητές μας μπαίνοντας στις τοποθετήσεις να έχουν έναν άγχος, αν θα τα καταφέρουν, αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του εργοδότη, αν θα τα πάνε καλά με τους συναδέρφους εκεί. Βγαίνοντας από τις τοποθετήσεις, βλέπουμε ότι έχουν έτσι έναν άλλον αέρα, μια αυτοπεποίθηση, μια θετική τέλος πάντων, εντύπωση για όλες τους τις εμπειρίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι μετά που θα κάνουν αίτηση για δουλειά, αν δεν τους εργοδοτήσει ο συγκεκριμένος εργοδότης, διότι είναι και αυτό συνήθως έναν επακόλουθο των τοποθετήσεων. Αν είναι καλό το συντέριασμα μεταξύ εργοδότη και φοιτητή-φοιτήτρια, συνήθως ο εργοδότης έρχεται και τους προσφέρει θέση. Αν όμως δεν γίνει αυτό, είναι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που κάνουν μετά τις αιτήσεις τους για εργασία. Και επίσης έχουν δημιουργήσει και πάρα πολλούς δεσμούς, επαφές που μπορούν να τους δώσουν συστάσεις, οπότε όλη αυτή η συνεργασία είναι θετική. Τέλος, ήθελα να πω ότι οι φοιτητές αποκτούν αυτό που λέμε επαγγελματική συνείδηση. Μπορούν δηλαδή να συνεργάζονται και να συναναστρέφονται με έναν τρόπο πιο επαγγελματικό, που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουν στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις τάξεις με τους καθηγητές. Με τους καθηγητές είναι μια πολύ διαφορετική σχέση παρά με τους συναδέρφους στον χώρο εργασίας. Οπότε είναι σίγουρα μια πολύ θετική εμπειρία και μια πολύ θετική κίνηση αυτόν το πάντρεμα μεταξύ φοιτητών, φοιτητριών και οργανισμών για τους φοιτητές, αλλά κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε και για το πώς έχουν να κερδίσουν και οι οργανισμοί από αυτό.